Σας Κουκουλάς, είμαι 23 χρονών και βρισκόμαστε στο Viaticum Gallery. Το Viaticum Gallery είναι το μαγαζί μου στο Όσλο, στη Νορβηγία. Βαράω τατού περίπου 7 χρόνια και κάνω body piercing περίπου 12 με 13 χρόνια. Οι γονείς μου δεν γούσταραν πολύ τη φάση με το piercing. Στον χώρο του τατουάζ και το piercing ξεκίνησα περίπου στα 13 μου, στα 14 μου. Οι γονείς μου δεν με αφήνανε να κάνω piercing πάνω μου. Δεν τους άρεσε η φάση, πίστευαν ότι είτε είσαι εγκληματίας, γενικά όπως είναι όλες οι οικογένειες. Ξεκίνησα να τρυπάω τον εαυτό μου, να τρυπάω πολύ κοντινούς μου φίλους. Παράγγειλα από το eBay τα πρώτα μου piercing εργαλεία. Έκανα λίγο Google search, είδα το YouTube, τι παίζει. Έμαθα τις βελόνες, έμαθα ανατομία, πολύ βασικά πράγματα και ξεκίνησα να τρυπάω. Είναι το καλύτερο του. Για τώρα ναι. Ωραίο λύκο. Εδώ πέρα ο Τάρε θα φάει ένα καλό γαμισάκι 8 ώρο. Ναι. Πρώτη φορά στη ζωή του. Εξάρευε. 8 ώρο. Λάζος αποφάσισε. Η πρώτη μου σοβαρή επαφή με το χώρο του piercing ήταν 15. Μία πολύ καλή μου φίλη έμπλεξε με έναν τύπο που είχε ένα τατουατζίδικο, το True Tattoo, την ανογλυφάδα. Πήγα να κάνω το πρώτο μου interview. Δεν ψάχνανε πυρσά, αλλά ο τύπος του άρεσα. Γούσταρε τη φάση μου. Με βοήθησε να μάθω. Περίπου στους 3-4 πρώτους μήνες είχα γίνει ένας πολύ πολύ καλός πυρσάς. Είχα δικό μου κόσμο, ασχολιόμουν με τα event. Για αρκετούς λόγους αυτό το τατουατζίδικο δεν πήγε πολύ καλά. Με αυτό το φιλαράκι είμαστε μέχρι και σήμερα πολύ καλές φίλοι. Πήγα σε ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, τότε το έκανε ο Μαυρίδης, που είναι πολύ μεγάλο όνομα για το χώρο. Έκανε το πρώτο tattoo convention στη Θεσσαλονίκη. Πήγα εκεί να δω τη φάση, τότε δίνανε και βραβεία σε άτομα που δεν είναι εν ζωή. Δώσανε στην κόρη του λεκτικού και στη γυναίκα του λεκτικού, τη Λάρα, τους δώσανε ένα βραβείο για το λεκτικό, για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο χώρο tattoo και είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Επίσης έκανα και ένα μικρό έτσι γκεστάκι. Με βοήθησαν τα παιδιά από τον Dildo Tattoo που με είχαν μαζί τους. Εγώ ήμουν τότε το πιτσιρίκι, οι άλλοι ήταν τα rock stars για μένα. Μετά το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη γύρισα Αθήνα. Ήδη μέσα από το φεστιβάλ αγόρασα κάποια έξτρα πραγματάκια, κάποια καινούργια μελάνια. Σιγά σιγά προσπαθούσα να κάνω practice μόνος μου, να μάθω. Δεν είχα ιδέα από τέχνη, δεν ζωγράφιζα. Ήθελα να γίνω τατουατζής, ενώ δεν μπορούσα να γίνω τατουατζής. Μου είχε πει κιόλας και τότε το πρώην αφεντικό μου και καλός φίλος μου ο Νίκος ότι ένας πυρσάς έχει σίγουρα σταθερό χέρι. Είμαι καλός στο piercing, έχω σταθερό χέρι. Δηλαδή δεν μπορούσα ποτέ να δημιουργήσω ένα σοβαρό σχέδιο, θα μείνω στις γραμμές, θα μείνω σε γραμματάκια και ένας τατουατζής δεν είναι αυτό το πράγμα. Γενικά πολλοί κόσμος μου τα κράζανε και είχα και άτομα από το χώρο που ήταν, ξέρω εγώ, 50 χρονών, 53 χρονών, πόσο ήταν, που είχαν όνομα στο χώρο και μου κάνανε comment στο Facebook.
κανένας δεν θέλει έναν ακόμα ατάλλαντο τατουατζή στο χώρο και η Ελλάδα έχει τόσους και δεν θέλουμε κι άλλους ατάλλαντους. Ναι, με πειράσε φουλ, με το είχα πάρει κατάκαρδα. Αλλά το βάλα κάτω. Έκανα πράξη στο σπίτι, έκανα πράξη σε φίλους. Είχα κάποιες βασικές αρχές. Πήγα μετά σε ένα τατουατζίδικο στην Βούλα. Εκεί γνώρισα τον Βασίλη. Ο Βασίλης βάραγε περίπου 8 χρόνια, εγώ βάραγα κάποιους μήνες. Και μου είπε ότι Ρόδο, άμα πας, θα μάθεις. Δούλευα περίπου 14 με 16 ώρες την ημέρα. 6 μήνες δεν είχα δει τη θάλασσα. Την κοίταγα τη θάλασσα από μακριά και δεν μπορούσα να πάω να κολυμπήσω. Δηλαδή δεν είχα ούτε ένα ρεπό μέσα στους 6 μήνες που δούλεψα. Πώς είσαι ασχολείσαι μόνο με handball? Εννοώ ξεχωριστός. Α, είσαι ξεχωριστός. Νιώθεις? Εντάξει, τότε κάνει δουλειά σου. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Τόνι Μουτάνα, κάνε το πρώτος, κάνε το μόνος και συνέχισε να το κάνεις. Μετά τη Ρόδο μου μείναν περίπου 2.000 ευρώ και πήγα και έκανα στη Γερμανία σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, λέγεται BMXNet. Έκανα κάποια σεμινάρια και για tattoo και για piercing και για body modification. Έμαθα έξτρα πράγματα για το χώρο. Έκανα κάποια σεμινάρια πάνω στη χρωματολογία. Με το που γύρισα στην Αθήνα μετά τα σεμινάρια, ξεκίνησα να βαράω αρκετά καλύτερα. Εκεί έμαθα επίσης πώς να κάνω marketing τον εαυτό μου. Έφτιαξα ένα καλό βιογραφικό, το ανέβασα σε ένα μεγάλο φόρουμ με tattoo και εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου να είναι λίγο πιο ζεστή. Πήγα στη Δανία, δούλεψα 3 μήνες στην Κοπεχάγη σε ένα πολύ γνωστό τατουατζίδικο. Γύρισα σπίτι Ελλάδα, βελτίωσα κι άλλο την καριέρα μου, ξεκίνησα να βαράω λίγο πιο σοβαρά κομμάτια. Πάλι έφτιαξα ένα ακόμα καλύτερο βιογραφικό ανανεωμένο με τις δουλειές μου. Μου στείλανε 7 μαγαζιά από Αγγλία και κατέληξα και πήγα σε ένα μαγαζί στην Αγγλία στο Kent. Εκεί έμεινα περίπου 2 χρόνια. Και εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου να εκτινάζεται. Στο piercing έγινα πολύ καλύτερος, ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου σεμινάρια, μάθαινα και άλλα άτομα να κάνουν piercing. Και μετά την Αγγλία έφυγα και πήγα Αμερική. Βασικά ήταν ένα sad moment της ζωής μου όταν είχα γυρίσει από Αγγλία πίσω. Είχα περάσει κάποιες άσχημες καταστάσεις. Και καθόμουν ένα βράδυ στο σπίτι, κοίταγα κάποιες σελίδες στο Facebook που είναι κρουπάκια για τα τουατζίδες που θέλουν να κάνουν relocate, να πάνε σε άλλες περιοχές. Είχα βρει τη γυναίκα του αφεντικού από το μαγαζί στην Αμερική και έκανε comment σε έναν τατουατζί που είδα τις δουλειές του και λέω ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Γιατί να πάει αυτός, ας πούμε, και της έστειλα μήνυμα και μου λέει μισό λεπτό, μου λέει να μιλήσω με τον άντρα μου. Μιλάμε με τον άντρα της, κανονίζουμε ένα meeting την επόμενη μέρα μέσω WhatsApp. Μιλήσαμε περίπου μισή ώρα. Ο τύπος μου έταξε τα πάντα, μου έταξε σπίτι, ότι με δικηγόρο θα μου φτιάξει χαρτιά να πάω στην Αμερική και να δουλέψω. Ο πατέρας μου είναι η πρώτη φορά που τον είδα να συγκινείται. Βασικά έκλαψε ο πατέρας μου όταν άκουσε τη συζήτηση, το ότι το παιδί του είναι 20 χρονών και είναι από ένα μικρό χωριό στην Ανάβησο και θα φύγει να πάει Αμερική. Πήγα Αμερική, δεν ήταν έτσι όπως μου τα περιγράφε, έμενα σε κάποιες κουκέτες. Μαζί με άτομα που είχαν πάει στο Ιράν και στο Ιράκ για πόλεμο, είχαν σκοτώσει ανθρώπους. Είχα γκάνγκστερς από τον Bronx και από τον Brooklyn που απλά θέλαν να μάθουν τατού. Έμενα και εγώ μαζί τους, δεν είχαμε lockers να κλειδώνουμε τις πόρτες. Περπάταγα κάθε μέρα, ξέρω εγώ, 40 λεπτά μέσα στον ήλιο, δεν είχε λεωφορεία, δεν είχε τίποτα, τώρα στο Μαϊάμι ήμασταν. Και γενικά δεν ήταν και η καλύτερη φάση της ζωής μου. Αμερική κάτσα περίπου 3,5 μήνες, 3 μήνες. Γύρισα Ελλάδα και ήταν λίγο δύσκολη φάση στην Ελλάδα για μένα. Από εκεί που ξεκίνησα, εκεί γύρισα ουσιαστικά μετά από όλα μου τα ταξίδια. Δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Προσπάθησα στην Ελλάδα, είχα περισσότερη αγάπη από τον κόσμο. Όντας έχω γυρίσει από την Αμερική, ο Άνκο, το Αλάνι έχει γίνει γνωστός και είναι στην Αμερική και κάνει τατού. Γύρισα Ελλάδα και είχα πολύ περισσότερη δουλειά. Έχω το καλύτερο αφεντικό στον κόσμο. Κάτσε να φύγει και θα μου το πεις. Όχι, όχι. Ναι. Και στην αρχή τα πηγαίναμε λίγο άσχημα, αλλά μετά τα βρήκαμε και τώρα δεν θα χωριστούμε ποτέ. Αυτό. Σήμερα βαράει με στυλ κοκ πέσκου, όχι καγκαλέτσι. Έκατσα κάποιο χρόνο στην Ελλάδα, έκατσα περίπου ένα χρόνο. Έφτιαξα πάλι ένα βιογραφικό αρκετά καλύτερο και ανανεωμένο με όλες μου τις δουλειές. Είπα ότι okay, τα παρατάω όλα, σηκώνομαι και φεύγω. Χώρισα και μου μια μεγάλη σχέση που με κράταγε στην Ελλάδα και λέω okay, την κάνω. Μέσα σε ένα βράδυ ουσιαστικά έκλεισα εισιτήρια. Έστειλα βιογραφικό σε
6 μαγαζιά, μου απαντήσαν τα 4. Πριν 2 χρόνια είχα στείλει ένα βιογραφικό στη Νορβηγία να δω τι συμβαίνει με την Νορβηγία και αν αρέσω, ας πούμε. Μου είχε απαντήσει ένα μαγαζί ότι το βιογραφικό μου είναι ψεύτικο, ότι το Instagram μου είναι ψεύτικο, η δουλειά μου δεν είναι τόσο καλή για Νορβηγία. Μόνο τα ταλέντα χωράνε στην Νορβηγία. Και τέλος πάντων ήρθα στην Νορβηγία, έκανα ένα καινούριο Instagram από την αρχή κλπ. Και μέσα σε όλο τον χρόνο που ήμουν εδώ στην Νορβηγία, χωρίς να γνωρίζει ναι μεν αυτό το παλικάρι, μου έστειλε μήνυμα και με ζήτησε για interview. Χωρίς να ξέρει ότι με είχε απορρίψει 2 χρόνια πριν και ότι μου είχε πει ότι δεν είμαι αρκετά καλός για να δουλέψει στην Νορβηγία. Έκανα το interview, μου λέει είσαι τρομερός καλλιτέχνης, έχεις πολύ ωραίο mindset, μου αρέσει η δουλειά σου, θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε μαζί. Δεν πήγα προφανώς γιατί εγώ θυμόμουν, αλλά αυτός δεν ήξερε. Μετά από πολλά πάνω κάτω στο Όσλο, είπα ότι θα κάνω το δικό μου μαγαζί. Καλώς ορίσατε στο Viaticum Tattoo Fucking Gallery. Ο ιδιοκτήτης, ο Άγκο, παιδιά, δεν το έχει αυτό εδώ το μαγαζί. Εγώ το έχω, δουλεύει για εμένα. Περάστε από εδώ. Εδώ πέρα έχουμε τη reception, ναι, whatever. Εδώ είναι το desk. Και από εδώ πέρα είναι ο φίλος μου, ο Άγκο, που δουλεύει για εμένα. Ναι. Γιατί εγώ έχω το Tattoo Viaticum Gallery, ναι. Βαράει. Είναι αυτό. Καμιλοπάρδα λέει βαράει σήμερα. Αυτά. Μπράβο. Μέσα ρε, καίμε τις τουαλέτες. Είχα αρκετά καλά στην Νορβηγία, έκανα τατού σε ποδοσφαιριστές που παίζουν στο Champions League αυτή τη στιγμή, σε τραγουδίστριες που είναι πασίγνωστες. Άρχισα να βελτιώνομαι πάρα πολύ στον χώρο του τατού. Σταμάτησα τα ταξίδια και έκανα πιο πολύ focus στον εαυτό μου και άνοιξα το δικό μου μαγαζί στην Νορβηγία τον Οκτώβριο του 2021. Σε γενικές γραμμές, στο χώρο του, όταν ξεκινάς, όλοι σου δίνουν αγάπη. Επειδή ούτε τους παίρνεις τη δουλειά, ούτε τους παίρνεις τη φήμη, απλά είσαι beginner. Όταν όμως αρχίζεις και φαίνεσαι, είτε είναι social media, είτε είναι από τα ταξίδια σου και ο κόσμος μιλάει για σένα, τότε παίζει απόρρεψη, παίζει ζήλια, παίζουν πολλά πράγματα. Σε γενικές γραμμές έχω φάει full απόρρεψη. Στο Μαϊάμι όταν ήμουνα και σηκώθηκα και έφυγα έτσι, μέσα σε ένα βράδυ έφυγα, δεν πληρώθηκα ποτέ. Και όταν σε αυτόν τον τύπο, του έστειλα μια μέρα στο WhatsApp που είχαμε μιλήσει με άλλο αριθμό και του στέλνω ένα από τα κομμάτια μου, του έστειλα το Tupac που έχω κάνει με χρώμα. Και μου λέει, ξέρω εγώ, ποιος στέλνει. Του λέω, είμαι ο Άγκο που δούλεψα, του λέω, τότε Αμερική μαζί σου και ούτε με πλήρωσες ποτέ. Μου είχες τάξει πράγματα και δεν μου εξηγήθηκες ποτέ σωστά. Μου λέει, my man, you're ready. Δηλαδή, μου λέει, είσαι έτοιμος πια. Του λέω, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Έτοιμος θα είμαι, του λέω, όταν θα ανοίξω ένα μαγαζί απέναντι από το δικό σου και δεν θα ξαναμπεί πελάτης ποτέ στο δικό σου μαγαζί και θα τους παίρνω όλους έναν. Ο χώρος του τατού είναι λίγο dark, έτσι, σκοτεινός χώρος και στους μαθητές μου τους λέω ότι πρέπει να έχεις καλό mindset, πρέπει να έχεις καλό παρουσιαστικό, πρέπει να μάθεις καλή θεωρία, να είσαι σωστός και καθαρός, πρέπει να μάθεις να πουλάς τον εαυτό σου. Δεν γίνεται και στο κόκαλο πονάει full πάρα πολύ. Θα σε ενημερώσω. Οι γονείς μου στις αρχές, όπως πιστεύω κάθε ελληνική οικογένεια, δεν γνώριζαν τη φάση με το τατού. Ο πατέρας μου είχε πει και μια ατάκα πιο πιτσιρικάς ότι με τα λεφτά αυτά πώς θα ζήσει μια οικογένεια κάνοντας τρύπες και τατού. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σιγά σιγά σε ένα επίπεδο να μπορούμε να ζήσουμε 2 οικογένειες με τα λεφτά του τατού. Οι γονείς μου άρχισαν να νιώθουν τη φάση μετά την πρώτη επίσκεψη που μου κάνανε στην Αγγλία. Είδαν που δουλεύω, πώς μου φέρονται, πώς με έχουνε. Να λένε ότι όντως ο γιος μας δεν είναι, ξέρω εγώ, ο αλήτης, δεν είναι αυτός που είναι τεμπέλης. Έχει κάνει τόσα πράγματα, έχει κάνει ταξίδια, έχει περάσει τα δύσκολα. Μετά άρχισαν να με σαπορτάρουν πιο πολύ. Το παράπονο μου είναι ότι με σαπορτάρανε όταν δεν το χρειαζόμουν πια. Οι γονείς μου τώρα είναι πια κοντά μου, είναι περήφανοι. Έχω comment τους σε κάθε τατού μου, ενώ όταν ξεκίναγα είχα ανοιχτή την πόρτα του δωματίου μου που βάραγα τατού και περνάγανε λες και δεν είμαι εκεί, ξέρω εγώ, λες και δεν βαράω. Ή ξέρω εγώ, θυμάμαι τη μάνα μου ερχόταν στα πρώτα μου τατού και έλεγε
αχ πως είναι έτσι αυτό. Και της έλεγα ρε μάνα πρέπει να λες κάτι καλό, δεν πάει με το γούστο. Βοήθησαν αρκετά με το μαγαζί, με βοήθησαν και ηθικά και χρηματικά. Και εντάξει πιστεύω ότι είμαστε πολύ δυνατά από εδώ και πέρα. Χαίρομαι που είναι κοντά μου γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου η οικογένειά μου. Γενικά είμαστε πολύ καλά και πολύ δεμένοι σαν οικογένεια. Και τους ευχαριστώ για όλα που έχουν κάνει για μένα. Γενικά η συμβουλή μου για τους νέους καλλιτέχνες, είτε είναι piercing, είτε είναι tattoo, είτε είναι οτιδήποτε, είναι ότι να ξέρετε ότι θα φάτε απόρριψη, να ξέρετε ότι ο κόσμος δεν θα σας γουστάρει, να ξέρετε ότι η οικογένειά σας μπορεί να μην είναι δίπλα σας, μπορεί ακόμα και οι κολλητοί σας και οι φίλοι σας να είναι εναντίον σας, να μην το βάζετε κάτω, να δώσετε αγάπη στον εαυτό σας, να μην εμπιστεύεστε γενικά σχολές, tattoo, EEC, TEI και δεν ξέρω τι μαλακίες έχουν στην Ελλάδα. Αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει tattoo ή αν θέλει να ξεκινήσει piercing, θα βρει έναν artist που του αρέσει, θα τον πλησιάσει, θα του στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, ένα email και θα πάει σοβαρά, είτε με ένα portfolio, με δουλειές, με σχέδια που έχει, είτε με το πάθος που έχει, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να έχετε πολλά, αρκεί να είστε το σωστό άτομο. Και θα πας στον artist που αγαπάς, που είναι το είδωλό σου, που θα ήθελε να γίνει σαν αυτόν, και τότε θα του ζητήσει να σε μάθει τατού. Από σχολές δεν έγινε κανένας τατουατζής, η τέχνη του τατού είναι underground, η τέχνη του τατού δεν είναι παίρνω ένα μοντεράκι από το eBay και κάνω τατού. Η τέχνη του τατού έχει χρωματολογία, έχει αντίληψη, έχει βάθη, έχει χίλια δύο πράγματα. Συν το τι γίνεται με τις βελόνες, συν το ότι δεν έχεις γόμα να σβήσεις, συν την επούλωση, η ανατομία δέρματος. Δεν πας σε μια σχολή να κάνεις 5 μαθήματα από έναν ξέρω εγώ 50χρονο που έχει παρακολουθήσει και αυτός άλλα 5 μαθήματα και γίναμε τατουατζίδες. Πρέπει να το μάθεις από τον artist, όπως ο artist το μάθε από έναν άλλον artist σε μια άλλη εποχή. Η στόχη μου για το μέλλον είναι λίγο μπερδεμένη. Τώρα που άνοιξα το μαγαζί θα ήθελα να αρχίσω να ταξιδεύω, να πηγαίνω σε αρκετά φεστιβάλ τατου. Τώρα όσο βελτιώνομαι να δείξω το ποιος είμαι, το τι μπορώ να κάνω, να μάθω και καινούργια πράγματα από άλλους artist που θαυμάζω. Στόχος μου θα ήταν να ανοίξω και ένα μαγαζί κάποια στιγμή στην Ελλάδα, όταν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στην Νορβηγία είμαι καλά, και θα ήθελα να βοηθάω τους Νορβηγούς καλλιτέχνες να πηγαίνουν στην Ελλάδα που τους αρέσει η Ελλάδα και αρκετούς Έλληνες που τους αρέσει η Νορβηγία να έρχονται στο μαγαζί εδώ να δουλεύουν. Η άγκυρα σημαίνει σταθερότητα. Μια άγκυρα μπορεί να κρατήσει ένα ολόκληρο πλοίο στη θέση του. Γενικά είμαι πολύ σταθερός στις απόψεις μου. Δύσκολα αλλάζω γνώμη για κάτι. Μια Excel ιστορία. Πριν 2 εβδομάδες νομίζω, μετά τα ανοίγματα του Viaticum, είχα μια πελάτησα, έχω φτιάξει ένα website που μπορείς να μπεις. Είναι www.ankotatus.com. Μπορείς να πας στο μενού, έχω το booking form μου και από εκεί ουσιαστικά με τα βήματα, άμα τα ακολουθήσεις, μπορείς να κλείσεις ένα ραντεβού μαζί μου. Γενικά το αίσθησα για να είναι λίγο πιο professional, αλλά δεν περίμενα ποτέ. Μου ήρθε ένα email και ήταν μια κοπέλα από Βόρεια Νορβηγία. Μου λέει, έχουμε πολύ καλά μαγαζιά στη Βόρεια Νορβηγία. Θα μπορούσα να έρθω στο Όσλο, στον οποιοδήποτε καλλιτέχνη, αλλά είμαι μεγάλη φαν, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σου, και πήρε αεροπλάνο, έκλεισε αεροπορικά εισιτήρια, έκλεισε ξενοδοχείο στο Όσλο, νομίζω είναι 3 ώρες μακριά άμα θυμάμαι σωστά, με το αεροπλάνο, έκλεισε 2 day session back to back, 20.000 κορώνες, σαν να λέμε 2.000 ευρώ. Έκανε τα τατού, έφυγε πίσω να πάει στο σπίτι της, πάλι με αεροπλάνο. Αυτό είναι για μένα τρομερό, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά ο κόσμος όταν διαλέγει εμένα για το επόμενο του τατού. Αλλά όταν κάποιος ταξιδεύει από τόσο μακριά μόνο και μόνο για να έχει την τέχνη μου πάνω στο κορμί του, για μένα είναι τρομερή ευχαρίστηση και με συγκινεί πάρα πολύ.
Τώρα έχω να σου πω ότι η τέταρτη μου πελάτσα μου λιποθύμησε τα χέρια. Γιατί? Ξέρω, φοβήθηκα. Τις βιλώνες. Με handpok. Παραδείγμα να λιποθύμησε κι εγώ. Οι γονείς μου άρχισαν να νιώθουν λίγο τη φάση όταν μου κάναν την πρώτη. Και πάμε. Άμα δεν θες μη μη κοιτάς. Όχι, σκεφτόμουν να το 3-2-1. Λοιπόν, είμαι ο Αναστάσης Κουκουλάς, βρισκόμαστε στο Viaticum Gallery. Γαμώ τη βάση. Ποτέ ρε. Λοιπόν. Ωραία, γαμώ το σπίτι με το τούτο. Πάμε. Γεια. Είμαι 25 χρονών. Είμαι... Τι είμαι ρε μαλάκα. Πάμε. Και όταν πέφτετε να μην σηκώνεστε. Γιατί? Και όταν πέφτετε να σηκώνεστε. Λοιπόν, άστο ρε μαλάκα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Είπαμε να μην τα βάζουμε κάτω. Ναι. Όταν πέφτετε να μην σηκώνεστε. Ξεκινάμε το βίντεο εδώ και μετά πήγαινε πίσω. Πάμε, να το βάλω αυτό, θα κάνω πλέον. Πάμε. Πάμε, το βάλω. Πάμε, ήσυχα. Όλοι σοβαροί θα φέρεις και μπροστά, όλοι σοβαροί. Πάμε. Μην γελάτε ρε. Κάτι όλες έχει πεθάνει. Σοβαροί όλοι, και σοβαροί όλοι. Έλα λοιπόν, περιμένετε λίγο, ξανά. Θα είμαστε όλοι σοβαροί έτσι. Κοίτα, πρώτα δείξε εμάς και μετά κύριε. Όχι, πρώτα από εκεί. Ναι, θα δείξουμε το ατού πορταρίσω.